την πρόκληση της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο 4ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ αστυνομικών γυναικών που διεξάγεται στο κλειστό στα 2 ωράκια, έχει μπροστά της η ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει στον αυριανό τελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλίας στις 12.30 το μεσημέρι. Η ελληνική ομάδα ξεπέρασε σήμερα το εμπόδιο του Βελγίου στον ημιτελικό με 52-63 και τώρα καλείται να πάρει τη ρεβάνς από τη Γαλλία, από την οποία είχε ιτηθεί στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει λάβει μέρος και στις 3 προηγούμενες διοργανώσεις, το 2009, 2013 και 2017, μετρώντας ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Αυτή τη φορά η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, αφού η ομάδα έχει ανανεωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την παρουσία νέων αστυνομικών αθλητριών. Στην περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού παίξαμε αυτό που είχαμε σχεδιάσει από χθες. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Φυσικά είμαι πολύ ευχαριστημένη από την νίκη, γιατί πάμε κατευθείαν στη πρώτη-δεύτερη θέση, οπότε έχουμε ένα σίγουρο μετάλλιο. Να ξέρετε ότι η ελληνική ομάδα, όσο πανευρωπαϊκά έχουμε παίξει μέχρι τώρα, έχει καταλάβει έναν χρυσό, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Οπότε είμαστε κάθε χρονιά που γίνονται οι πανευρωπαϊκοί μέσα στα μετάλλια. Αυτή τη χρονιά βέβαια ήταν μεγαλύτερος ο άθλος, γιατί η ομάδα έχει κατά τα 2/4, 3/4 της ομάδος είναι νέες κοπέλες. Η αντίπαλος είναι η Γαλλία. Στο τελευταίο πανευρωπαϊκό ξανά ήμασταν αντίπαλοι με τη Γαλλία. Το πήρε η Γαλλία, βγήκαμε δεύτερη. Πιστεύω αν είμαστε καλά σωματικά και ψυχικά, ότι θα γίνει πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εύχομαι να πάρουμε το χρυσό εμείς εδώ. Ο αγώνας είναι 12.30 ώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη συμμετοχή της ομάδας σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε όλα τα πρωταθλήματα συμμετέχουμε στην ημιτελική φάση και στα προηγούμενα 3 έχουμε πάρει μετάλλιο. Αρχικός μας στόχος ήταν να περάσουμε στα ημιτελικά και από εκεί και πέρα το καλύτερο δυνατό. Θα αγωνιστούμε αύριο με την ομάδα της Γαλλίας. Θέλουμε τον κόσμο της Κρήτης να έρθει μαζί μας και χρωστάμε κάτι στη Γαλλία από παλιά. Πάρετε τη ρεβάν στην περσινή χρυσό μετάλλιο. Το εύχομαι. Έχουν και αυτοί ανανεώσει την ομάδα τους όπως και εμείς σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν έχουμε ξεχάσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Σαν υπόσχεση ακούγεται. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλήθεια σας λέμε, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε.